Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω όλους και όλες που ανταποκριθήκατε σε αυτό το κάλεσμα. Είναι η πρώτη συγκέντρωση που αποφάσισα εγώ και οι συνεργάτες μου να κάνουμε. Δεν είναι καθόλου τυχαία αυτή η επιλογή. Θεωρώ ότι η περιοχή του Μπατσιού, της Ιδρούσας γενικότερα, τουλάχιστον τα τελευταία 5 χρόνια, έχει μείνει πολύ στάσιμη. Θα προσπαθήσω να μιλήσω με τη γλώσσα της καρδιάς, με τη γλώσσα που όλοι μιλάμε, όχι για να ξεχωρίσω και να κάνω τη διαφορά, απλά για να θυμηθώ το παλιό καλό μου εαυτό όταν περιτούσα στην αυτοδιοίκηση και τη συνολικά. Έχω μια περπατησιά που συνηθίζω να λέω 20 χρόνια. Θα πρέπει λοιπόν, αν μη τι άλλο ξεκινώντας, να ευχαριστήσω όλους τους αυτοδιοικητικούς που βρίσκονται ανάμεσά μας και σαν καλός οικοδεσπότης στην Άνδρα να ευχαριστήσω τον κύριο Κοντάξη, ο οποίος ήρθε από την Αγία Παρασκευή, είναι και αυτός υποψήφιος, είναι υπεύθυνος των τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου της Αγίας Παρασκευής, στον οποίο έχουμε και καλή επιτυχία. Να είστε καλά. Να ευχαριστήσω όλους όσους συμμετέχουν και είναι παρόντες εδώ, στον δεύτερο βαθμό τοπικής αυτοδιοίκησης, στο νησί της Άνδρου, και θα ξεκινήσω από τις κυρίες, όπως ήθιστε, από την Μαρία την Λοτσάρη, η οποία είναι ανάμεσά μας εδώ, από τον Δημήτρη τον Λάσκαρη, και οι δύο είναι υποψήφιοι με τον Περιφερειάρχη, τον ίδιο τον κύριο Χατζημάρκο. Να ευχαριστήσω επίσης τον Άγγελο τον Ψήτο, γνώριμο φίλο από τα παλιά αυτοδιοικητικά και γνώριμο στην περιοχή σας βέβαια, ο οποίος είναι υποψήφιος περιφερειακός σύμβουλος με τον Μπάμπη τον Κόκκινο. Να ευχαριστήσω τις κυρίες που συμμετέχουν στο ανεξάρτητο τοπικό συμβούλιο. Από ό,τι είδα, είναι οι δύο κυρίες, η Άννα, η Ψωμά και η Άννα. Πολύ Πολύκα. Λοιπόν, είναι πολλές γιανούλες. Να ευχαριστήσω βέβαια και τον εκλεκτό πρόεδρο, τον κύριο Πετρίση, ο οποίος έχει κάνει τα πάντα προκειμένου να έχουμε αυτή εδώ την αίθουσα απόψε και να βρισκόμαστε όλοι μαζί. Ο Κώστας είναι ένας καλός φίλος, καλός αυτοδιοικητικός και εκείνος, ο οποίος έχει τη δικιά του διαδρομή και τον ευχαριστώ κιόλας που βρίσκεται ανάμεσά μας. Κάποια κυρία χαρακτηρολογώντας μου λέει είναι και ο πρόεδρος εδώ. Λέω θα τα ακούσει ο πρόεδρος από πρώτο χέρι. Και το λέω πάντα καλό προέδρε, γιατί να ξέρετε ότι τουλάχιστον σε ό,τι με αφορά δεν μιλάω ποτέ προσωπικά και ιδιαίτερα σε δημόσια θέα και σίγουρα μιλάω πάντοτε πολιτικά. Δεν έχω τίποτα με κανέναν και βέβαια υπάρχει και ένας άλλος παλιός και καλός αυτοδιοικητικός, ο Κυριάκος Θωμάς. Μου έχει διατελέσει επί 8 χρόνια δήμαρχος της Ιδρούσας. Να ευχαριστήσω επίσης και τους ανθρώπους που είναι επίσης ανάμεσά μας, τον Στέλιο τον Πολυκράτη, ο οποίος είναι πρόεδρος του Συλλόγου Διαχρονικά των Επαγγελματιών Τουρισμού, αν το είπα καλά. Επίσης, την κυρία Μπέτα Σίδερη, την Δημήτρη Σίδερη και τον Λεωνάρδο τον Βλάμη που απαρτίζουν την Επιτροπή σε ό,τι αφορά το θέμα που έχει προκύψει και το ξέρετε πολύ καλύτερα και από μένα ίσως με τη Βλούσκα. Και βέβαια, τέλος, αν ξέχασα κανένα να με συγχωρέσετε, να μου τον πείτε, να τον αναφέρω. Λοιπόν, να ευχαριστήσω όλους εσάς, έναν προσωπικά και όλους μαζί. Τώρα, συνήθως όταν είμαι μπροστά σε κοινό και επειδή μάλιστα έχω και αρκετά χρόνια να βρεθώ, θα θυμίσω λοιπόν, όταν είπα πριν από λίγο να σας παρουσιαστώ, ότι στο Δήμο Άνδρου έχω υπηρετήσει μία και μοναδική τετραετία ως σαν δήμαρχος. Όμως, στην αυτοδιοίκηση του νησιού, ξεκινώντας από το 1990 και καταλήγοντας το 2010, έχω υπηρετήσει επίσης το σύνολο του νησιού από μία θέση τότε που υπήρχε, γιατί ήταν εντελώς διαφορετική η σύνθεση της αυτοδιοίκησης, ως πρόεδρος του Συνδέσμου Δήμου Άνδρου και Κοινοτήτων. Θυμίζω απλά για τους παλαιότερους, αλλά να μαθαίνουν και νεότεροι, ότι το νησί διοικητικά τότε είχε μια άλλη διαίρεση που ήταν ο ένας Δήμος και 23 κοινότητες.
Από αυτή λοιπόν την θέση γνώρισα πάρα πολλούς κοινοτάρχες, κάποιοι ακόμα βρίσκονται ανάμεσά μας και έτσι έκανα τα πρώτα μου βήματα. Λέω λοιπόν ότι όταν βρίσκομαι μπροστά σε κόσμο, πάντοτε σκέπτομαι βλέποντάς σας πώς θα πρέπει να πω κάποια πράγματα, ούτως ώστε να μπορέσω τουλάχιστον εγώ να περάσω αυτό που θέλω ειλικρινά σε εσάς. Όταν λέω να περάσω, όχι να σας πείσω, απλά να σας δημιουργήσω κάποιες απορίες με αυτά που θα πω σε σχέση με αυτά που ζούμε και ζείτε. Έτσι λοιπόν, εκείνο το μέγα ζητούμενο που προκύπτει πάντοτε είναι γιατί κάποιος αποφασίζει να είναι παρόν σε εκλογές. Παρόν να αποφασίζει, να σας το πω έτσι πολύ ειλικρινά και πολύ απλά, γιατί θέλει να προσφέρει, θέλει να προωθήσει το δημόσιο συμφέρον. Έτσι λοιπόν, και αυτή τη φορά, σε όποια φορά εμένα, κλήθηκα από μία ομάδα ανθρώπων και ιδιαίτερα μέσα από την περιοχή της χώρας που κατάγομαι, όπου με γνώριζαν πάρα πολύ καλά για τις υπηρεσίες που είχα προσφέρει, όχι μόνος μου, μαζί με συνεργάτες, και εκτιμούσα ότι η κατάσταση στο νησί πια δεν πάει όπως έπρεπε να πάει καλά. Αυτό δεν ήταν μόνο μία άποψη όλων των καλών φίλων που ήρθαν και με συνάντησαν. Ήταν και μια προσωπική άποψη, την οποία την είχα και εγώ, διότι ανεξάρτητα τα τελευταία 7 χρόνια, για προσωπικούς επαγγελματικούς λόγους, δεν βρισκόμουν στο νησί. Να σημειώσετε όμως ότι τα τελευταία 9 χρόνια δεν είμαι εκλεγμένος. Είπα προηγουμένως ότι το 2010 δικαιοθελώς έφυγα από την αυτοδιοίκηση, διότι έβλεπα ότι κάποια πράγματα δεν ήταν τουλάχιστον για τη στόφα τη δική μου. Άρα λοιπόν, απαντώ στον αγαπητό Θεοδόση, ο οποίος στα 8 βίντεο που έχω κάνει δεν βρήκε μία στιγμή να βγει σε ένα βίντεο, ώστε να τον βλέπουμε όλοι, όπως βλέπετε εμένα, όσοι έχετε δει, παρά έγραψε λοιπόν ένα κείμενο, το οποίο μάλλον το γράψαμε, γιατί να ξέρετε στους δημάρχους, τους λόγους, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι πληρώνονται και τους γράφουν. Εγώ, από τη δικιά μου πλευρά, βγαίνω πάντοτε μπροστά στον κόσμο και λέω τα πράγματα ακριβώς όπως είναι. Μάλιστα, έγραψε λοιπόν ότι εγώ δεν θυμάμαι γιατί λείπω 20 χρόνια. Μάλλον ο λογογράφος του το έχει μπερδέψει. Και το απέδωσε λοιπόν ότι εγώ λείπω 20 χρόνια. Δεν λείπω 20 χρόνια. Λείπω 7 χρόνια για ακαδημαϊκή δουλειά. Διότι, όπως και πολλοί άλλοι συμπατριώτες μας, έτσι και εγώ αναγκάστηκα να φύγω από αυτόν τον τόπο προκειμένου να μπορέσω να βιοπορήσω. Δεν βιοπορώ μέσα από το Δημοάδρο, διότι μας είπε ο Θεοδόσης και σε μια άλλη, αν θέλετε, αναφορά του, ότι εκείνος δεν ζει από την άνδρα. Πώς δεν ζει από την άνδρα? Εκ του ασφαλούς είναι δημόσιος υπάλληλος, έχει μια θέση παρκαρισμένη στο κέντρο υγείας, δεν έχω δει έναν δεύτερο γιατρό να έρθει, και ωραία, κατέβηκε λοιπόν, πήρε ένα 60% και μας θυμίζει σε όλους εμάς ότι δεν κάνει πράγματα κατά την άποψή του, που κάνουν άλλοι που ζουν από την άνδρα. Δεν έζησε κανείς από την άνδρα. Ούτε ο Μιλόν έζησε από την άνδρα, ούτε πρόκειται να ζήσει. Τα λέω όλα αυτά πάρα πολύ ευγενικά και τα λέω πάντοτε πολιτικά, όχι για να δημιουργήσω μια αίσθηση διαφοράς, αλλά να αποτυπώσω την πραγματικότητα και μόνο. Πρέπει λοιπόν η αλήθεια να πηγαίνει μπροστά. Και σε αυτές τις εκλογές, επειδή έχω μια παρουσία, όπως σας είπα, αρκετών χρόνων, τουλάχιστον από μένα, ναι, θα ακούσετε αλήθειες. Οι αγριώτες έχουν οδηγηθεί πάρα πολλές φορές μέσα από λογικές. Αυτός είναι φίλος, αυτός είναι μια καλή φίλη. Υπάρχουν άλλοι οι οποίοι παραγοντίζουν, είναι 50-60 άτομα πάνω στο νησί, το οποίο το πηγαίνουν παραδόθε. Συνέχεια, χρόνια τώρα. Σας αποκαλύπτω, γιατί κάποιοι με ξέρετε για κάποιοι όχι, δεν ήταν καθόλου τυχαίο σε ό,τι με αφορά ότι έκανα 4 χρόνια στο Δήμο της Άνδρου, ότι μαζί με συνεργάτες έκανα έργο, το οποίο έργο μετράται, το βλέπει ο κόσμος, το βλέπετε και εσείς στο Δημαρχείο που έχετε εκεί μέσα, ήταν αγορά στη διοίκηση για νήσι. Το στάδιο το οποίο φτιάχτηκε ήταν διοίκηση για νήσι και έγινε στα πλαίσια των αγιοπελαγίτικων αγώνων. Ναι, ενέπνευσα και χορηγό να δώσει χρήματα και συνεργάστηκα με ανθρώπους όπως τον Ρινάρδο τον Πέτσα που λέω παρόν και κάναμε δουλειά στο σημείο που έπρεπε να κάνουμε. Ναι, ήταν και συγχρηματοδότηση της νομαρχίας. Και έρχεται ο αγαπητός Θεοδόσης τώρα και λέει ότι μας άφησε θέση ο Γιαννήσης, αν είστε Χριστιανοί. Λοιπόν, μετά από τόσα χρόνια.
Μα ήταν η συμμετοχή της νομαρχίας, η οποία δεν είχε επιπληρωθεί. Ούτε από τις δημαρχίες, οι οποίες ακολούθησαν μετά από μένα, 8 τον αριθμό του Μανώλη του Βάμπουκα, 4 του συγχωρεμένου του Γιάννη του Γλινού, και μετά ήρθε ο Θεοδόσης. Η δημόσια διοίκηση έχει συνέχεια, ούτως ή άλλως. Αν λοιπόν οι προκάτοχοι καθυστέρησαν, όχι λόγω των εκλογών και επειδή ο Γιαννήσης ήρθε από την Πάρο για να ξανακάνει το δήμαρχο, δεν ήρθαν από την Πάρο να ξανακάνει το δήμαρχο, ήρθα να προσφέρω μια ομάδα ανθρώπων, όσο μπορώ τον καλύτερό μου εαυτό, για να πάρει η άνδρος την περπατησία που πρέπει. Να μην περνάνε οι χρηματοδοτήσεις όπως περνάει κάθε βράδυ το καράβι προς τα κάτω, και ενώ ζω στην Πάρο και πηγαίνω και στην Άξο, πηγαίνω και στην Αντίπαρο, πηγαίνω και στα υπόλοιπα νησιά και στη Σύφνο, που είναι δεύτερη ταχύτητα και τρίτη όπως είμαστε κι εμείς, και όλοι εκεί παίρνουν και κάνουν έργα, και το νησί το δικό μας για κάποιο λόγο δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Έχετε λοιπόν η παρούσα διοίκηση και ζητάει ξανά την ψήφο τη δική σας. Και λέει ότι 5 χρόνια δεν έφτασαν. 4 χρόνια ομιλών, μα έχοντας πάρει 3 κοινότητες, 7 κοινότητες, και κάνοντας όλη την οργάνωση του Δήμου, από ταμιακή υπηρεσία, από ό,τι φανταστείτε, από μελέτες, τις οποίες συγχωρεμένος ο Γλινός κατόρθωσε να τις κάνει πράξη, και αφού χωροθετώ και το βιολογικό, παρακαλώ, δίπλα στο σπίτι μου, μόλις στα 50 μέτρα, γιατί το 1990 που ξεκίνησα, κανείς δεν ήθελε το βιολογικό πουθενά. Μας πήγαν στο Συμβούλιο Επικρατείας λοιπόν, μας πήγαν από εδώ, μας πήγαν από εκεί, και τελικά κατορθώνω να έρχομαι εγώ σαν δήμαρχος πια και να χωροθετώ τον βιολογικό, διότι δεν μπορούσα να κάνω διαφορετικά από την άλλη πλευρά, αν θέλατε, διότι το έργο αυτό θα χανόταν ολοσχερός και όλοι φωνάζανε επιτέλους να βρεθεί ένας άνθρωπος να χωροθετήσει. Το χωροθετώ λοιπόν. Αυτό το έργο θα το ξαναπούμε σε λίγο παρακάτω, σε ό,τι αφορά την πλούστα. Θα σας εξηγήσω, γιατί υπάρχουν κάποιοι παραλληλισμοί εξαιρετικοί εδώ πέρα. Λοιπόν, αφού κάνω και τις μελέτες της πεζογέφυρας, την οποία τη βλέπετε στον υπουργείο, λοιπόν, η κατοικία δικιά μου είναι ακριβώς πάνω από τον υπουργείο, δίπλα στο υπουργικό και τα τάγκ της ΔΕΗ, έτσι για να σας δώσω επακριβώς πού κινούμε. Λοιπόν, και αφού κάνω πληθώρα άλλων έργων, να μην σας συνεχίσω. Λοιπόν, κάθομαι τα υπόλοιπα χρόνια από το 2002 μέχρι το 2010, υπηρετώ το Δήμο Άνδρου ανελιπώς και συνεπώς, πηγαίνοντας σε όλα τα δημοτικά συμβούλια, όπως έπρεπε. Και το 2010, λόγω της κρίσης, φεύγω και εγώ από το νησί. Και έρχονται λοιπόν κάποιοι αντιποψήφοι, αν μη τι άλλο, θα πρέπει να ήταν πολύ ευγενικοί και να σκέπτονται ότι τι ακριβώς συμβαίνει. Και λένε αυτά τα οποία λένε. Εγώ λοιπόν είμαι πολύ ειλικρινής, πολύ ξεκάθαρος και τα λέω δημόσια σε όλους. Και ας αντιπαρατεθούν να πούνε σε μια κάμερα, να βγουν μπροστά στον κόσμο, να πούν τις δικές τους αλήθειες. Διότι εγώ στην αξιοπρέπεια που με διέπει εμένα προσωπικά, βάζω κι άλλο ένα άλφα, εκτός από το άλφα της αξιοπρέπειας. Το άλφα λοιπόν της αλήθειας. Και όχι της δικής μου αλήθειας, της πραγματικής αλήθειας. Αφού λοιπόν γίνονται όλα αυτά τα πράγματα, να είμαστε λοιπόν σε αυτές τις εκλογές. Ο Γιαννής δεν κατεβαίνει. Ο Γιαννήσης δεν θα είναι υποψήφιος. Ο Γιαννήσης δεν βρίσκει ανθρώπους. Ο Γιαννήσης το ένα, ο Γιαννήσης το άλλο. Δηλαδή, 5 υποψήφιοι, ο Γιαννήσης είναι το πρόβλημα. Θα σας πω γιατί είναι το πρόβλημα εγώ. Διότι είμαι ο άνθρωπος ο οποίος έρχομαι από το Δήμο Άνδρου με ένα παρελθόν και με έργα που μπορώ να τα δείξω. Είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος γνωρίζει πάρα πολύ καλά την αυτοδιοίκηση. Διότι μου αρέσει, είναι στις φλέβες μου. Και είμαι ένας άνθρωπος προσφοράς. Και είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος έχω τη δικιά μου χιλιά, η οποία μπορεί να βρίσκεται εκτός και βιοπορώ. Δεν έχω καμία πρόθεση, το είχα κάνει στο παρελθόν, να εμπλακώ σε τέτοιες διαδικασίες, διότι μου αρέσει να τα λέω τα πράγματα όπως σας έχω πει, τσεκουράτα και με το όνομά τους. Λοιπόν, μας λένε λαμόγια. Όλους. Πρέπει να αποδείξουμε ότι δεν είμαστε. Μου το κάνανε και μένανε όταν ήμουν στο παρελθόν. Μου κάνανε έλογο με κοντούς λογιστές. Και βγήκα τζάμι. Θα μπορούσα να είμαι μπροστά σε αυτό το κοινό, εάν εγώ δεν είχα αυτή τζάμι. Θα ερχόντουσαν άνθρωποι μέσα από τη χώρα και από οπουδήποτε αλλού να μου λέγανε Δημήτρη να γυρίσει στην άνθρωπο να προσφέρει υπηρεσίες για τη γνωρίζει. Όχι. Άρα λοιπόν, θα πρέπει λοιπόν να διαφυλάσσουμε όλοι με τον τρόπο με τον οποίο κινούμεθα, αλλά και ταυτόχρονα με τη γλώσσα με την οποία μιλάμε. Και να είμαστε πάντοτε πάρα πολύ προσεκτικοί και πάρα πολύ ειλικρινεί. Πάμε λοιπόν, γιατί πήρα πολλή ώρα για να σα πω λίγο για το χθες, να πάμε λοιπόν από το χθες στο αύριο. Και για να διοικηθεί λοιπόν ο τωρινός Δήμος Άνδρου με αυτή την κατάσταση που υπάρχει σήμερα,
πρέπει να γίνει κάτι εξαιρετικό το οποίο δεν έχει γίνει τα προηγούμενα 5 χρόνια. Γι' αυτό έχω καταλήξει εδώ πέρα. Τι δεν έχει γίνει. Μέσα στο Δήμο πρέπει να υπάρξει η εξαιρετική διεύθυνση που την έχουν όλοι οι υπόλοιποι Δήμοι, 325 ήμασταν μέχρι χθες, προσεκτέθησαν και κάποιοι περισσότεροι ακόμα, σε ό,τι αφορά τη διεύθυνση προγραμματισμού και χρηματοδοτήσεων. Κοιτάξτε. Ο Δήμος πρέπει να λειτουργήσει με πρότυπα όπως τουλάχιστον στο παρελθόν που έκανε στο Μικρό Δήμο, Άνδρο τη χώρα, όπως λέγεται, ότι κάποιοι θέλουν να το δει. Λες και το νησί δεν είναι ένα ενιαίο και διέρετο. Λοιπόν, πρέπει λοιπόν να υπάρχει αυτή η διεύθυνση η οποία να υπηρετείται από ανθρώπους ερετούς, από το Δήματο και τους ερετούς συνεργάτες του, όποιοι επιλεγούν, ούτως ώστε να μπορέσουν να προχωρήσουν το πρόγραμμα το οποίο έχουν καταθέσει σε εσάς τον κόσμο. Ή τα θέλω του κόσμου, καλύτερα. Αυτό λοιπόν είναι η καρδιά του Δήμου. Και εδώ λοιπόν θα πάμε να δούμε όπως μία επιχείρηση λειτουργεί και έχει στην προοπτική της το κέρδος. Εμείς δεν έχουμε το κέρδος, έχουμε τις καλές υπηρεσίες, ούτως ώστε να αναβαθμίζεται συνέχεια η ποιότητα ζωής των δημοτών. Και τέλος πάντων, εμείς να παίρνουμε ένα καλό μπράβο στο τέλος της θητείας και να μας θυμούνται όλοι. Άλλωστε, θα κάνω και μια παρένθεση εδώ, να το βάλω από την αρχή. Όταν εμείς ζητάμε την ψήφο τη δικιά σας για να εκλεγούμε, ξέρετε τι γινόμαστε. Δεν γινόμαστε δήμαρχοι και δημοτικοί σύμβουλοι. Ή ας το πάρω στο προσωπικό. Δεν γινόμαστε δήμαρχοι. Γινόμαστε οι πρώτοι μεταξύ ίσων. Αυτό μου το είπε ο Τζανίκος, ο δήμαρχος Αμαρουσίου, όταν έβλεπε μικρό. Σε μικρά ηλικία να κυκλοφορώ σε διάφορα συνέδρια και μου λέει: ναι, αρέ, να σου πω κάτι. Εσύ μου λέει κάποια στιγμή θα περπατήσει να πα καλά. Να ξέρει κάτι. Την ώρα που εκλέγει, δεν γίνεσαι δήμαρχο. Τον κοιτούσα. Λέω: τι εννοείται. Μου λέει: γίνεσαι πρώτο μεταξύ σου. Δήμαρχο γίνεσαι όταν κάνει έργο μαζί με του συνεργάτε σου, όταν φύγει από το Δήμο, περάσουν χρόνια, βλέπουν τα έργα σου και τελικά υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι σε φωνάζουν δήμαρχε Ελλάδα. Εδώ κοντά μας. Και αυτή είναι η πραγματικότητα. Μου συνέβη εμένα, ναι, φεύγοντας το 2002 από το Δήμο και αντιλαμβανόμενος ο κόσμος, διότι αντικειμενικά παίρνει και ένα χρονικό διάστημα να γίνει αντίληψη, εκτός από την άλλη πλευρά, αν έχεις πολύ καλό προωθητικό υλικό, αν έχεις λογογράφους, αν έχεις ραδιοφωνικούς σταθμούς, αν έχεις εφημερίδες, αν έχεις το ένα και το άλλο, τότε λοιπόν προωθείς το έργο το οποίο μπορεί να μην υπάρχει και το κάνεις να υπάρχει. Εγώ λοιπόν το έργο το οποίο υπήρχε δεν μπορούσα να το προβάλλω, άρα λοιπόν ξεχάστηκα και κατάλαβαν οι συμπατριώτες μου μετά από κάποιο χρονικό διάστημα. Το θέμα είναι ότι κατάλαβαν. Το θέμα είναι ότι τα έργα είναι εκεί και τα βλέπουν τώρα. Αυτό λοιπόν φιλοδοξώ να κάνω και σε τούτη την χρονική στιγμή, αν η δικιά σας εκτίμηση είναι τέτοια που θα με φέρει σε μια θέση πολύ συγκεκριμένη, και να συνεχίσω να σας πω λοιπόν, τελειώνοντας αυτή την παρένθεση, πού. Εκτός από τον προγραμματισμό, είναι τα χρήματα. Χρήματα υπάρχουν, όσο και αν σας φαίνεται παράξενο, και δεν αντιγράφω κανέναν πολιτικό από την κεντρική σκηνή, ξεκάθαρα. Και τι εννοώ. Χρήματα λοιπόν υπάρχουν από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, χρήματα υπάρχουν επίσης από τα διάφορα υπουργεία που έχουν τις προσκλήσεις, αλλά προϋπόθεση μεγάλη είναι να υπάρχουν οι απαραίτητες μελέτες, τις οποίες θα έχουμε σκεφτεί, τις οποίες θα έχουμε αναθέσει, τις οποίες θα έχουμε τρέξει, τις οποίες θα έχουν πάρει όλες τις εγκρίσεις, ό,τι χρειάζεται, και την κατάλληλη στιγμή λοιπόν να εντάξουμε όποιο έργο έχουμε επιλέξει. Στη συνέχεια υπάρχει το ΕΣΠΑ που ακούτε, υπάρχει ακόμα και για μας, υπάρχουν ειδικά προγράμματα, να σας πω ένα που στο παρελθόν υπήρχε στην Άδρο, αν το είχατε ακούσει, το Οργανωμένο Πρόγραμμα Ανάπτυξης Αγροτικού Χώρου ή το LEADER, όπως μπορεί να πείτε το τελευταίο διάστημα. Υπάρχουν ειδικές χρηματοδοτήσεις από τα Υπουργεία, υπάρχουν προγράμματα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Βλέπε Life, που ο πρώτος δήμαρχος που είχε φέρει στο Μικρό Δήμο Άνδρου το πρόγραμμα Life και συνεχίστηκε από τον Γιάννη Κουμινό και καλό συνεχίστηκε. Και συνεχίστηκε και μετά από το Θεοδόσιο και καλό συνεχίστηκε, διότι δεν είμαι άνθρωπος να μηδενίζω τους πάντες. Πρέπει να λέω τα πράγματα επακριβώς με το όνομά τους, διότι έτσι δείχνουν και την κουλτούρα που έχει ο καθένας από εμάς, αυτής της συνεργασίας, αυτής της προοπτικής, διότι εμείς είμαστε περαστικοί, το νησί μένει εδώ, οι νέες γενιές έρχονται και το θέμα είναι τι θα παραδώσουμε σε αυτές τις νέες γενιές. Πρέπει να παραδώσουμε, αν μην τι άλλο, αλήθεια, ύφος και μετά να παραδώσουμε και τα έργα. Πάμε λοιπόν παρακάτω. Και βέβαια, υπάρχει κάτι το οποίο οι συνάδελφοί μου στο παρελθόν
Και ο νυν, από ό,τι φαίνεται, δεν το έχει εκμεταλλευτεί καθόλου. Υπάρχει ο περίφημος ιδιωτικός τομέας. Είναι πώς εμπνέεις με το όραμά σου, με το προφίλ σου, με τη διάθεσή σου, με τις επαφές σου, ούτως ώστε να βρεθούν άνθρωποι να σου κάνουν χορηγίες. Σας είπα πριν, σε ό,τι αφορά το στάδιο, ότι υπήρξε και χορηγία. Υπήρξε μια προσωπική γνωριμία, είναι λογικό να κάνεις καλώς εννοούμενες δημόσιες σχέσεις, όχι για να προσχωριστείς όφελος εσύ, δεν προσχωριστείς τίποτα. Έπεισα λοιπόν έναν εκ των πολλών που διαθέτει άνδρος και δυστυχώς ακόμα έχουμε αρκετούς και έδωσαν τα χρήματά τους, συγκεκριμένους άνθρωπους και έκανε την χορηγία αυτή που ώστε να γίνει το στάδιο Ολυμπιακών Προδιαγραφών όπως ήθελα, τουλάχιστον εγώ που είχα βάλει στόχο, διότι σας θυμίζω ότι ήταν 2000 και ερχόταν το 2004, ήταν μπροστά μας. Άρα τι ήθελα να κάνω, ήθελα λοιπόν να δημιουργήσω μια προοπτική ούτως ώστε να δουλέψει η τοπική οικονομία. Να έρθουν εδώ αθλητές να μπορέσουν να ζήσουν εδώ για κάποιο χρονικό διάστημα, περισσότερο γίνοντας για αγώνες. Αυτό λοιπόν το κομμάτι της ιδιωτικής πρωτοβουλίας, εγώ από τη δικιά μου πλευρά, το είχα δουλέψει εξαιρετικά. Ένας άλλος τομέας, ο οποίος υπάρχει πάνω στην άνθρωπο και δεν τον έχουν εκμεταλλευτεί όπως πρέπει κάποιοι από τους δημάρχους, είναι αυτό ο τομέας με τα κληροδοτήματα. Κληροδοτήματα τα οποία υπάρχουν πάρα πολλά στην Άνδρο για αρκετούς σκοπούς και είναι επιβοηθητικά σε ό,τι αφορά την τοπική κοινωνία και τις δραστηριότητες της σε όλο το νησί. Αλλά επίσης υπάρχουν και τα κληροδοτήματα τα οποία είναι σε εθνικό επίπεδο. Το Σταύρος Γιάννης δίνει χρήματα. Και εμείς καθόμαστε. Δεν κάνουμε τίποτα άλλο. Μα εάν δεν κουνείς τα χέρια σου, δεν θα κάνεις φαγητό. Το παιδί που λέει πρέπει να κλάψει και να καταλάβει ότι πρέπει να φάει. Άρα λοιπόν, αυτή είναι η καρδιά του Δήμου. Βάλτε το καλά στο μυαλό σας, αν έχετε την καλοσύνη, και σε λίγο θα βγουν παρακάτω αυτά. Εκείνο λοιπόν το οποίο εγώ σκέφτομαι ότι θα πρέπει να γίνει σε αυτή τη σύγχρονη εποχή, θα ξεκινήσουμε από τα απλά καταρχάς και θα πάμε και στα σύνθετα και στα δύσκολα που απασχολούν τη δικιά σας περιοχή. Μέσα στο πλαίσιο, αν θέλετε, της δικιάς μου ανησυχίας, ήταν και ένα ταξίδι που έκανε από το κύκλο στα Τρίκαλα. Μπορεί να έχετε ακούσει για τα Τρίκαλα στην Ελλάδα να ξεχωρίζουν από ραδιοφωνικούς σταθμούς, από. Επειδή και η φύση της δουλειάς μου είναι τέτοια, έχω σπουδάσει ηλεκτρονικά, τώρα έχουν μεταξελιχθεί λοιπόν με το διαδίκτυο και όλα αυτά, ήρθα λοιπόν να δω τι κάνει αυτός ο εξαιρετικός αυτοδιοικητικός άνθρωπος απάνω στα Τρίκαλα. Και τον πήρα τηλέφωνο, έτσι δειλά-δειλά, και του ζήτησα ένα ραντεβού μόλις αν μπορούσα να μου διαθέσει ένα τέταρτο. Ακόμα και αλλιώς δεν μπορούσα να είσαι, καταλαβαίνεις τι συμβαίνει να πας σε έναν δήμαρχο ο οποίος έχει μια ολόκληρη πόλη, ο οποίος είναι παραξενωμένος από ό,τι φαίνεται, και από το γνωρίζω και εγώ και εσείς, λοιπόν, να του ζητήσει ένα τέταρτο. Σας μιλάω λοιπόν στο φως μου, μου έδωσε μια μισή ώρα. Κάναμε λοιπόν μια εξαιρετική συνάντηση, του είπα τις δικές μου σκέψεις και για να φτάσω γρήγορα στην ταπακέρα, εκείνο το οποίο σκέπτομαι και μπορώ να κάνω πράξη είναι πώς θα γίνει το νησί της Άνδρου χρησιμοποιώντας τις καινοτομίες της πληροφορικής ένα νησί μέσα στο σύμπλεγμα των Κυκλάδων το οποίο θα ξεχωρίσει πάρα πολύ εύκολα και πάρα πολύ απλά. Αν έχετε δει τελευταία, εγώ τα ήξερα γιατί το μιλούσα και με τον Πέτρο του Σκόρδο που πολλοί από εσάς τον γνωρίζετε, είναι ο προϊστάμενος των τεχνικών υπηρεσιών τότε, θα βλέπετε ότι έχουν σκάψει την Άνδρο και περνάνε τώρα θα τα δείτε αυτό. Δεν το κάνουν για έναν λόγο, ας πούμε, για να έχουμε μόνο γρήγορο ίντερνετ. Είναι και για τις επιχειρήσεις, είναι εργαλείο. Αυτό λοιπόν, αν το χρησιμοποιήσουμε σωστά εμείς, να είστε σίγουροι ότι όπως και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, θα μπορούμε να κάνουμε πράγματα τα οποία είναι καινοτόμα μεν στη σύγχρονη εποχή που ζούμε, αλλά άπια στο όνειρο να πεις τώρα στη μάνα μου την ευτυχία που είναι 86 χρονών, ότι ξέρει ο πατέρας μου, ο οποίος έχει πρόβλημα καρδιάς, θα φορέσει το holder. Και θα υπάρχει μια υπηρεσία, το χώρο πιστεύω το ξέρουμε όλοι ποιο είναι, όπου θα μπορεί από μακριά να ελέγχει τον παλμό του Μπαρμπανίκου, ο οποίος είναι 94 χρονών. Και ο γιος του, ο ένας να είναι στην Πάρο, παράδειγμα, και ο άλλος να είναι στην Αθήνα ή οπουδήποτε αλλού. Το λέω, αν θέλετε, μέσα από τα προσωπικά μου βιώματα, για να δούμε πόσο πολύ εύκολα μπορούμε πια να πάμε σε καινοτομίες ή να δώσουμε στα παιδιά, στα σχολιά, προγράμματα τέτοια τα οποία να μπουν στη νέα εποχή. Είναι λοιπόν κάποιες σκέψεις οι οποίες με την κυβέρνηση από το μυαλό και έπρεπε να τις κουβεντιάσω, να τις συζητήσω, να δω κατά πόσο είναι εφαρμόσιμες και εδώ στο νησί. Ο Δήμαρχος λοιπόν, ο συνάδελφος Δημήτρης Παπασταθίου, αφού με υποδέχτηκε και μιλήσαμε, όπως σας είπα, για μια μισή ώρα,
προτίθεται, εάν και εφόσον τα πράγματα πάνε κατευχήν, να στείλει το προσωπικό του κάτω, να εκπαιδευτεί το στελεχειακό δυναμικό του Δήμου Άνδρου, ούτως ώστε να μπούμε μέσα σε αυτή την καινοτομία και να κάνουμε το νησί της Άνδρου πολύ γρήγορα ένα νησί το οποίο θα μπορεί, ας πούμε, είδα και τον συνονόματό μου, τον ηλεκτρολόγο, τον Δημήτρη εδώ, έχοντας αντιοστάσει. Πώς θα βλέπουμε, παραδείγματι, τι γίνεται με τα αντιοστάσια ανά πάσα ώρα και στιγμή. Μπορούμε να έχουμε ένα control room ή ελληνικά ένα σημείο ελέγχου, ας πούμε, και μάλιστα μπορούμε να έχουμε εκτός από το σημείο ελέγχου που να ελέγχουμε τι γίνεται με όλα μας τα αντιοστάσια, να το έχουμε και εδώ. Ο Παπαστελείου μας πήγε σε ένα χώρο, τον οποίο έχει κάνει στην είσοδο του Δημαρχείου, όπου βλέπαμε ακριβώς τι γίνεται με τα αντιοστάσια τα οποία ιδρεύουν την πόλη του, αλλά και με τα αντιοστάσια τα οποία παροχητεύουν τα λίμματα. Έχουμε ήδη ένα βιολογικό, όπως σας είπα, δίπλα στο σπίτι μου, ένας δεύτερος υπάρχει στο Κόρφι, ένας τρίτος πρέπει να υπάρξει στο Βασί αργότερα και ένας τέταρτος πρέπει να υπάρξει στο Κάβριο, αν μη τι άλλο. Τουλάχιστον αυτά γνωρίζω σε ό,τι αφορά τα θέματα τα οποία έχει τρέξει στο Δημοτικό Συμβούλιο αυτά και καλώς θα έχει τρέξει να δούμε σε ποιους έχουν φτάσει. Θα πρέπει λοιπόν να χρησιμοποιήσουμε αυτή την τεχνολογία, ώστε να βλέπουμε και κάτι άλλο πάρα πολύ απλό. Τι εννοώ απλό? Ο στήλος που βρίσκεται ακριβώς στη γωνία εδώ πέρα. Άντε τώρα να πάρει ο φίλος μου τη Διάκος, ας πούμε, και να πει: ξέρεις, ο στήλος αυτός εδώ και τώρα και τα άλλα, μια ολόκληρη διαδικασία. Έλεγε ο Θεοδόρης στο παρελθόν ότι ξέρετε, θα υπάρχει προς το τράγμα. Τίποτα από αυτό. Δεν χρειάζεται τίποτα. Λοιπόν, υπάρχει ήδη τεχνολογία η οποία εφαρμόζεται πάρα πολύ απλά μέσα από πρόγραμμα κιόλας και μπορούμε να γνωρίζουμε τι γίνεται και με τους στήλους. Βέβαια, στην πορεία χρειάζεται από πίσω το δυναμικό το οποίο θα υποστηρίξει όλες αυτές τις δραστηριότητες. Αυτό είναι εύκολο, διότι ήδη το ανθρώπινο δυναμικό υφίσταται και υπάρχει, μπορούμε να το εκπαιδεύσουμε να πάμε παρακάτω. Άρα λοιπόν, σας είπα πολύ γενικά κάποια θέματα, ούτως ώστε να σας δημιουργήσω την πρώτη αίσθηση, την πρώτη εντύπωση του πώς ο Δήμος Άνδρου μπορεί να κάνει άλματα μέσα σε ένα έργο χρονικό διάστημα, ούτως ώστε και εμείς να νιώσουμε πολίτες πρώτης κατηγορίας. Θα σας πω κάτι το οποίο μου συνέβη στην Πάρο βρισκόμενος, γιατί είναι πραγματικό. Είχαν έρθει ανηλιώτες για να συμμετάσχουν στο θεατρικό και υπήρχε ένας χώρος όπου εκεί είχαν οι Παρδιανοί αναλάβει την διοργάνωση των θεατρικών δρόμενων από όλο το Αιγαίο. Ο αντιδήμαρχος του Δήμου Πάρου, παρουσία τριωτών, μου λέει: χαίρομαι που είστε εδώ και Λιανίση και επαγγελματικά δραστηριοποιήστε. Διότι αν ήσασταν στο Δήμο Άνδρου, εμείς δεν θα είχαμε πάρει, και δεν το λέω για να δημιουργήσω καμία αίσθηση, πιστέψτε με, δεν θα είχαμε πάρει αυτή τη διοργάνωση, διότι εσείς θα είχατε λύσει όλα τα προβλήματα με τις αίθουσες και τα υπόλοιπα. Εγώ τράπηκα. Η Μαρίτσα Φιλικού είναι εδώ, η οποία είναι πρόεδρος, είναι εδώ στην Άνδρου, η οποία είχε έρθει, είχε κάνει φιλότιμες προσπάθειες προκειμένου να βρεθεί ο αντίστοιχος χώρος, δεν βρέθηκε και η δήλωση έφυγε και πήγε κάτω. Δεν το λέω για να δείξω τη διαφορά ή την ικανότητα. Λέω λοιπόν ότι πρέπει να υπάρχει μια εγρήγορση, διότι οι δράσεις υφίστανται και υπάρχουν και θα πρέπει λοιπόν ανά πάσα ώρα και στιγμή να λειτουργούμε εμείς σε αυτό το ανταγωνιστικό περιβάλλον των Δήμων, που μπορεί να είμαστε με 24 κατοικημένα νησιά, το καθένα έχει τη δικιά ταυτότητα, ωστόσο όμως ο ανταγωνισμός είναι πάρα πολύ και εμείς πρέπει, αν μη τι άλλο, να είμαστε πάντοτε εν εγρήγορση. Προχωράω λοιπόν και σας λέω τα εξής. Για να μην σας πάω πολύ ώρα με τα διάφορα, θα έρθω σε ένα θέμα το οποίο ειλικρινά έχει δημιουργήσει τεράστιο πρόβλημα σε όλο το νησί. Ένας από τους επιπλέον λόγους που αποφάσισα να κατέβω και να είμαι υποψήφιος πρώτος Θεός, εάν συνεχίσουν όλοι οι άνθρωποι να με στηρίζουν, διότι κάποιοι στην πορεία από την περιοχή εδώ, τη συντρού σας αναφέρομαι, άλλαξαν γνώμη. Και ο Γιάννης είναι κοντός. Ο Γιαννήσης είναι χοντρός. Ο Γιαννήσης λείπει 20 χρόνια, ας πούμε. Σκέψω, εγώ να το κατεβαίνω συνέχεια. Και έχουν ανακούσει πριν να και έχουν πάει αλλού. Τέλος πάντων. Παρ' όλα αυτά, αυτή είναι η ζωή. Πρέπει να το αντιμετωπίσουμε και έτσι. Και θα δούμε λοιπόν πώς θα διαμορφωθεί όλο το σκηνικό μέχρι τις εκλογές. Και τι εννοώ τώρα, να πάμε στο ψητό. Αυτό που δεν έχουν ακούσει τώρα. Αυτό που δεν έχουν μιλήσει κανένας μας και συγκεκριμένα και εγώ πρέπει να μιλήσω λοιπόν για το θέμα που έχει να κάνει με τα σκουπίδια. Όμως, η απόφαση για να είμαι παρόν έχει σχέση και με αυτό το θέμα.
Διότι εγώ από τη δικιά μου πλευρά, να ξέρετε ότι πάντοτε προσπαθώ να κάνω όσο γίνεται εξοχιστικό έλεγχο για κάθε θέμα το οποίο ήθελε να απασχολήσει, να παίρνω τεχνικούς συμβούλους και έχω τεχνικούς συμβούλους, δόξα τω Θεώ, οι οποίοι να δίνουν τις βέλτιστες, αν θέλετε, ιδέες, σκέψεις, υλοποιήσιμες, πραγματοποιήσιμες και μέσα σε νομικό πλαίσιο. Έχει γίνει λοιπόν μια προσπάθεια τόσα χρόνια και η άνθρωση έχει χωριστεί σε τρία καντόνια. Έχει χωριστεί στους κάτω, στους δόθε και στους πέρα. Και έρχομαι λοιπόν εδώ και σας λέω, δεν χρειάζεται αυτό. Αυτό το διέρη και βασίλευε δεν χρειάζεται, όχι γιατί ξαφνικά εγώ έχω το μαγικό λαμπράκι, κάθε άλλο. Σας είπα λοιπόν, εδώ είναι το παράδειγμα τώρα, λοιπόν, σας είπα λοιπόν ότι στο μακρινό 1990, όταν οι χωραΐτες έπρεπε να χωροθετήσουν βιολογικό, ο νομοθέτης ζητούσε 35-40 στρέμματα. Ο βιολογικός έγινε στα 30. Έρχομαι λοιπόν στο τώρα σε ό,τι αφορά το θέμα της διαχείρισης των απορριμμάτων. Και έχει τεχθεί λοιπόν ένα ολόκληρο σκηνικό χρόνια τώρα. Και λένε τώρα, θα πάει αυτός είμαι εγώ. Λοιπόν, θα πάει αυτός, τι θα πει τώρα στην Ρούσα, σε ό,τι αφορά με τα σκουπίδια. Η μέρα έχουν πει έτσι, το Θοδόσος έχει πει πολύ συγκεκριμένα. Πλούσκα, 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 τελειώσαμε. Δεν υπάρχει τίποτα. No way, τίποτα. Λοιπόν, ο Δημήτρης, ο Λοτσάρης, έχει κάνει και ένα φυλάδιο, το οποίο το έχω μαζί του. Ο άνθρωπος είναι πιο ρεαλιστής, έχει πει πράγματα σε ό,τι αφορά το θέμα των σκουπιδιών για την ανακύκλωση, η οποία είναι σχεδόν μηδενική, ότι πρέπει να φτάσουμε βάσει κείμενης νομοθεσίας, η οποία εφαρμόζεται παντού σε όλη την Ελλάδα στο 50% και τα υπόλοιπα να δούμε τι μπορούμε να τα κάνουμε. Αυτό είναι πιο ρεαλιστικό. Ο Γιάννης προσπαθεί, ο άνθρωπος αναλυπώς τόσα χρόνια, θα πάει ξαναφέρομαι, λοιπόν, για την Πλούσκα και ωστόσο παραμένει το θέμα πάλι κλειμένο. Ο Λευτέρης, ο οποίος είναι και πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου και ξαφνικά θέλει να είναι και υποψήφιος, κάτι μου θυμίζει αυτό. Θα το βάλω και παρακάτω, μπορεί να το δούμε παρακάτω. Λοιπόν, και μένει λοιπόν και ο Δημήτρης ο Γιάννης, ο οποίος δεν έχει μιλήσει και μιλάει τώρα. Και σας λέει λοιπόν εξαιρετικά όλα αυτά τα οποία έχουν γίνει, πάρα πολύ ωραία. Ένα δει όμως που στην Οκτώβρη μήνα που μας πέρασε, το 2018, ψηφίστηκε ένας νόμος, το 4566, υπόψη μου, οι αρθιποψήφοι μου υποψιάζομαι, το γνωρίζουν. Δεν μπορεί να το γνωρίζουν. Είναι άνθρωποι οι οποίοι αύριο θέλουν να πάνε τις τέτοιες αυτού του νησιού και να το πάνε παραπέρα. Και θέλουν λοιπόν να είμαστε και ενωμένοι. Εγώ λέω λοιπόν, καλά πρόβλημα. Ενωμένοι όλοι μια χαρά. Και πώς θα το κάνω. Λοιπόν, πες μας, Βαγιανίση, τη μαγική λύση. Η μαγική λύση λοιπόν είναι κάτι αντίστοιχο όπως έγινε με το βιολογικό και γίνεται τώρα με τα σκουπίδια. Συγκυριακά ο Γιάννης έλυσε το πρόβλημα σε ό,τι αφορά το βιολογικό. Αν εσείς το αποφασίσετε, μπορούμε να λύσουμε και το πρόβλημα της αύριο για τα σκουπίδια. Τι εννοώ. Εννοώ λοιπόν ότι θα ξεκινήσουμε τη μετεκατάσταση του δηματοποιητή. Θέλω να το διαβάσω αυτό για να κάνω κανένα και να γράφω τώρα γιατί καταλαβαίνω τι έχει να γίνει τώρα. Λοιπόν, σε νέα κατάλληλη θέση και περιβαλλοντικά αποδεκτή και αδειοδοτημένη, βάζοντας οριστικό τέλος στην οσυρή σημερινή κατάσταση με ό,τι σημαίνει αυτό. Εφαρμόζομαι αυτό που είπα πριν, το μέγιστο πρόγραμμα ανακύκλωση, φτάνοντας στην ανακύκλωση, με ανθρώπους οι οποίοι υπάρχουν εδώ. Να δώσουμε δουλειά με τόπους ανθρώπους, όχι απ' έξω. Λοιπόν, στο μέγιστο βαθμό, κάνοντας 5 γραμμές δηλαδή με την ανακύκλωση, γυαλί, χαρτί και κομπός και ό,τι άλλο χρειάζεται. Λοιπόν, και φτάνοντας λοιπόν στο σημείο να βάλουμε τα πράσινα σημεία, όπως λέγεται, βάσει του τοπικού σχεδίου, λοιπόν, σε σημεία τέτοια τα οποία θα μπορούν να είναι η διαλογή στην πηγή και αυτά στο τέλος να. Το υπόλοιπο μάλλον αυτών όλων των ανακυκλωμένων, γιατί αυτά πλέον θα πηγαίνουν στην Αθήνα, δεν ξέρω πώς μπορούμε να τα περάσουμε πέρα, και πλέον να μην κάνουμε πουθενά, μα πουθενά, κανένα χιτή. Απλά το υπόλοιμα να το περάσουμε, το υπόλοιμα το οποίο είναι ελάχιστο να το περάσουμε πέρα. Τώρα, θα μου πείτε, τώρα μας έχει μπερδέψει λίγο. Λοιπόν, ακούστε, η παραπόμενη τόνη, για να πάμε σε νούμερα που το καταλάβετε, στο νησί της Άνδρου, διαφορετικά είναι 7.000 περίπου τόνους. Παράγουν σκουπίδια. Λοιπόν, το 20% είναι το υπόλοιμα το οποίο μπορούμε να βγάλουμε, να το βάλουμε μέσα σε containers και να το μεταφέρουμε κανονικά και νόμιμα εκτός Άνδρου. Άλλωστε, όταν ψηφίστηκε το Περιφερειακό Σχέδιο Διαχείρισης, το ΠΕΣΔΑ, το οποίο ψηφίστηκε το 2016, αυτό μέσα το αναφέρει και λέει ότι υπάρχει δυνατότητα
σε νησιά τα οποία έχουν καθημερινή διασύνδεση με το κέντρο, βλέπετε και, και βλέπε και από την άλλη πλευρά η Άνδρος και η Μύκονος, ας πούμε, και αντιστοίχως και η Κίνος, διότι, σας πω κάτι πάρα πολύ εξίσου σημαντικό. Έχει βγει ο Θεοδόσης και μας έχει πει ότι έχει εξασφαλισμένη χρηματοδότηση. Εγώ πήγα πρόσφατα το προηγούμενο διάστημα που ήμουν στην Αθήνα και ρώτησα πού είναι ενταγμένο αυτό το έργο. Σας είπα προηγουμένως ότι υπάρχουν διάφορα χρηματοδοτικά πρωτόκολλα τα οποία εμείς οφείλουμε, αφού έχουμε πάρει όλες τις αντιοδοτήσεις, να εντάσσουμε τα έργα προκειμένου να τα υλοποιήσουμε. Δεν υπάρχει πουθενά ένταση. Και κάτι άλλο σημαντικό. Αυτή η απόφαση για την έγκριση για τη Πλούσκα, έχει ληφθεί εδώ και μεγάλο χρονικό διάστημα. Έκτοτε δεν έχει γίνει καμία ενέργεια από αυτές που προεβλέπονται. Δεν θα μπω σε αυτή τη διαδικασία για τον απλούστατο λόγο. Καταλαβαίνω ότι ήθελε να το πλατιάσει το θέμα και να το φέρει μέχρι τις εκλογές, λέγοντας αυτά που λέει, ότι ξέρεις το νησί να παραμένει σε τρία καντόνια και να μην προχωρήσουμε. Τελικά εκεί θα καταλήξουμε. Δηλαδή, κάποια στιγμή, επειδή τουλάχιστον σε ό,τι αφορά εγώ το νησί θέλω να το κάνω πράσινο, θέλω να το κάνω καινοτόμο και θέλω να εφαρμόσω και ένα εξαιρετικό άλλο πρόγραμμα σε ό,τι αφορά το πράσινο. Πριν από λίγο καιρό είχα κάνει επαφή με ανθρώπους οι οποίοι ασχολούνται με την επεξεργασία του ελαιόκαρπου και σε έναν εξ αυτών του ανέφερα την σκέψη μου, την οποία θα σας καταθέσω εδώ. Λέω, εγώ σκέπτομαι, έχοντας και μια καλή εμπειρία στο κομμάτι το εργασιακό το δικό μου, το νησί να το πρασινίσω με ελιές. Λέω, αυτό που θα κάνει, λέει, είναι Μύκονος. Είχα πάει στην πολιτική άνθρωση, στο Βαρύδι, σε αυτό το τελειοτρίκι και μου λέει, έρχονται εδώ οι μονιάτσες κάτω του καλύτερου λάδι. Εδώ λοιπόν έχουμε, αν θέλετε, μία προοπτική, όλο αυτό να το σώσουμε, να το κάνουμε πράσινο, να προφυλάξουμε πλήρως όλα μας τα νερά. Θα ευχόμουν πραγματικά το προστάσιο της Άριζας να βρει έναν νέο διευθύντη να μην σταματήσει τη λειτουργία του και έτσι δι' αυτού του τρόπου να καινοτομήσουμε και σε αυτό το επίπεδο και σε αυτό το κομμάτι. Άρα λοιπόν, εκείνο το οποίο ξαναλέω είναι. Δεν χρειάζεται να είμαστε χωρισμένοι ούτε σε χώρους, ούτε σε νότιους, ούτε σε οτιδήποτε άλλο. Μπορούμε λοιπόν να προχωρήσουμε, να κάνουμε όλη τη διαδικασία όπως προβλέπεται νόμιμα, γιατί το πλαίσιο υπάρχει, και να ξεπεράσουμε όλα αυτά τα προβλήματα. Ελπίζω και εύχομαι οι ανθρωποψήφοι μου να το καταλάβουν και από αυτό το βήμα κιόλας σου απευθύνω και μια πρόταση πέρα από αυτή τη σκέψη. Ούτως ώστε να μπορέσουμε, αν μη τι άλλο, να έχουμε έναν κοινό βηματισμό, εφόσον βέβαια ο κύριος Σουσούδης ή ο αγαπητός Θεοδόσης επιμένει σε αυτή την άποψη. Εγώ δεν θα ήθελα επ' αυτού να συνεχίσω και να πω κάποια πράγματα. Σαφώς οι επιχειρήσεις μπορούν να δουλέψουν πάρα πολύ καλά, αυτές οι οποίες δουλεύουν στα διάφορα επαγγέλματα τα οποία υποστηρίζουν τέτοιου είδους μεγάλα έργα. Δόξα τω Θεώ, η Άνδρος έχει μείνει πάρα πολύ πίσω. Έχουμε πάρα πολύ δουλειά να κάνουμε για πάρα πολλά έργα. Πάμε λοιπόν σε ένα δεύτερο το οποίο απασχολεί τη δικιά σας περιοχή για να γίνω πιο ουσιαστικός, διότι αν μη τι άλλο θα πρέπει να συγκεντρωθώ λίγο στο κομμάτι που απασχολεί συγκεκριμένα την περιοχή της Συντρούσας τη στενή έννοια. Υπάρχει ένα πρόβλημα γενικότερα στο νησί που είναι με τον καθορισμό του γενικού πολεοδομικού συνδυασμού. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει το εξής απλό, ότι δεν ξέρουμε μέχρι σήμερα τι κάνει ο καθένας και πού το κάνει και πώς το κάνει. Είναι ένα πράγμα το οποίο είναι λίγο φλου και είναι καθερμικά κατά την ερμηνεία, πάντοτε που δίνουν ή μηχανικοί ή ταυτόχρονα το, όπως μας το ερμηνεύουν, το νομικό πλαίσιο. Αυτό το εργαλείο λοιπόν, αν μη τι άλλο, πρέπει να το αποκτήσουμε. Θυμάμαι τον εαυτό μου από το μακρινό, αν θέλετε, 1998 να το συζητάμε, αλλά κανείς να μην βάζει το χέρι γιατί καίει. Πράγματα τα οποία καίνε η αυτοδιοικητική, σας λέω ειλικρινά, δεν τα πιάνω στο χέρι. Εγώ λοιπόν είχα όλη τη διάθεση να πιάσω πράγματα και να καώ, αλλά να αφήσω έργο. Το κατόρθωσα. Το έκανα πράξη, επιτέλους. Άφησα έργο. Τουλάχιστον οι φίλοι μου και τα παιδιά τους, τέλος πάντων, που έρχονται στην Άνδρο, ξέρουν πάρα πολύ καλά τι έχει γίνει. Αυτό λοιπόν πρέπει να το πιάσουμε με ό,τι κόστος έχει. Πώς θα έρθει ένας νέος επενδυτής εδώ και δεν θα πάει σε ένα άλλο νησί? Έτυχε, μου έτυχε. Εγώ τη δουλειά που έκανα στην Πάρο, ο επενδυτής για τον οποίο δούλεψα κατά πρώτης, γιατί δουλεύω και για δεύτερο επενδυτή, γι' αυτό είπα ότι βιοπορώ στην Πάρο, τη δουλειά μου είναι εκεί και έχω κατορθώσει με τη νέα τεχνολογία να βρίσκομαι εδώ και να κάνω δουλειά από μακριά. Λοιπόν, τον έφερα στην Άνδρα, προκειμένου να επενδύσει.
Δεν μπορούσε να απαντήσει, δεν υπήρχε κατάλληλο πολιτικό περιβάλλον. Τελικά πήγε στην Πάρα. Τι πήρε, 36 στρέμματα. Τι έκανε, ένα επισκέψιμο αγρόκτημα. Ο Στέφανος που είναι, έχει έρθει και το έχει δει δύο φορές. Έχουν έρθει και οι αγριώτες, το έχουν δει. Πού είναι η περίφημη ανάπτυξη, μην την περιμέναμε από πάνω την ανάπτυξη. Πρέπει να την κάνουμε από κάτω και στην ανάπτυξη. Πρέπει λοιπόν να δημιουργήσουμε όλο το φιλικό περιβάλλον με όλα αυτά τα εργαλεία τα οποία μας προσφέρονται αυτή τη στιγμή και να δημιουργήσουμε προοπτική στη νέα γενιά. Έχω έναν άνθρωπο ο οποίος είναι στο συνδυασμό μου, 24 χρονών, ο Γιάννης. Λοιπόν, και πραγματικά σκέφτομαι τι να πω σε αυτό το παιδί και τι να πω σε αυτά τα μικρά παιδιά τα οποία όχι σαν τον Γιάννη 24 χρονών ψηφίζουν, αλλά ψηφίζουν άνθρωποι που είναι 18 χρονών. Ποια είναι η προοπτική που θα αφήσουμε εμείς αυτά τα παιδιά? Κοιτάξτε, ειλικρινά θέλω να σας πω ότι αυτά όλα που σας καταθέτω είναι κατάθεση ψυχής. Είναι ανησυχία, είναι δημιουργικό όραμα το οποίο θέλω με ανθρώπους σαν εσάς να το πάω παρακάτω για τον τόπο μου. Δεν είναι τίποτα περισσότερο. Άλλωστε, δόξα τω Θεώ, θα το πω και λίγο στην αρκό, έχω φάει και πολύ χειροκρότημα και πολύ μούτσα. Οπότε είμαι μια χαρά. Έχω χορτάσει όλα. Κάνω λοιπόν το φινάλε. Και κάνω το φινάλε σε αυτή τη διαδικασία γιατί δεν έχω καμία πολιτική, αν θέλετε, άλλη βλέψη. Είναι μόνο να προσφέρω στον τόπο τίποτα περισσότερο. Δεν θεωρώ το Δήμο εφαλτήριο για να πάω κάπου αλλού. Θα μπορούσα αντικειμενικά και μου το είχαν πει πάρα πολλοί άνθρωποι να είμαι υποψήφιος και μπράβο στα παιδιά και τους έχουν καλή επιτυχία από καρδιάς στο δεύτερο βαθμό. Εγώ είμαι μιας άλλης πάστας άνθρωπος σε ό,τι αφορά τα αυτοδιοικητικά μου. Πιστεύω πάρα πολύ σε αυτό που λέμε κοντά στον πολίτη, κοντά στο δημότη. Μπορείς να κάνεις πράγματα αν έχεις καλούς συνεργάτες, αν έχεις όραμα, αν έχεις πρόθεση προσφοράς και μόνο. Δεν γινόμαστε κάτι περισσότερο. Αύριο γεννήσεις. Δεν θα φορέσει το κουστούμι και θα είναι ο Δήματος. Δεν κάνει το ράσο τον παπά. Το αποτέλεσμα είναι εκείνο το οποίο φέρνω. Και εκείνο λοιπόν το οποίο επικαλούμε και λέω σε εσάς είναι ότι να αφήσουμε έργο όλοι. Και εκείνο το οποίο ζητώ αυτή τη στιγμή είναι όταν με το καλό φύγω από εδώ, απόψε, θέλω να μεταφέρετε αυτές τις σκέψεις που ελπίζω να μην είναι πάρα πολλές και να μην σας έχω έτσι κουράσει ήδη κιόλας. Δεν ξέρω πόση ώρα μιλάω, γιατί αφαιρούμε. Όχι, μη σας κουράσω. Δεν θέλω να σας κουράσω καθόλου, θέλω να πούμε και σε ένα διάλογο. Να μιλήσετε κι εσείς. Δεν είναι καλό να μιλάω εγώ. Μόνο εγώ. Πρέπει να μιλάτε κι εσείς και δεν είναι η ώρα που πρέπει να μιλάτε εσείς κάθε 4 χρόνια. Εσείς πρέπει να μιλάτε κάθε μέρα. Εμάς πρέπει να μας τραβάτε από το γιακά. Δεν είμαστε ο κύριος Δήμαρχος, ο κύριος Σύμβουλος. Είμαστε οι άνθρωποι οι οποίοι ερχόμαστε να υπηρετήσουμε εσάς. Και τίποτα περισσότερο. Το δημόσιο συμφέρον όπως το παίρνουμε, πρέπει να σας το δώσουμε πίσω. Σε εσάς. Κύριε Κοντεξή. Συμπολίτε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ειλικρινά. Λοιπόν, άρα λοιπόν, ο καθορισμός του Γενικού Πολεμικού Συνδυασμού είναι ένα εργαλείο το οποίο το θέλαμε προχθές, όχι χθες. Γι' αυτό έχουμε μείνει πίσω. Στην Πάρο λοιπόν, όταν σας έλεγα ότι ο επενδυτής δεν ήρθε να επενδύσει στην Άνδρο, ξέρετε γιατί επέλεξε να επενδύσει στην Πάρο. Να τα λέω τα πράγματα με το όνομά τους. Γιατί τα έχω βιώσει, τα έχω ζει, τα έχω ζήσει και με πονάνε. Διότι ήξερε ακριβώς τι θα κάνει. Πήγαμε σε ένα γραφείο μηχανικού, ανοίξαμε το χάρτη της Πάρο και ξέραμε στις ζώνες ακριβώς τι γίνεται. Και ήξερε λοιπόν τι μπορεί να κάνει. Η πρότασή μου ήταν να κάνει ένα επισκέψιμο αγρότη σε μια συγκεκριμένη περιοχή που του άρεσε, το πλήρωσε και μετά στη συνέχεια ήμουν εγώ εκείνος ο οποίος το μανατζάρισε. Το κάναμε πράξη λοιπόν και στην πορεία κάνουμε και δεύτερο Στέφανο. Πού είναι ο Στέφανος? Εδώ είναι ο Στέφανος. Ο Στέφανος είναι φωτογραφία. Λοιπόν, γι' αυτό σας λέω ότι δεν είναι ο Δήμος πλέον, δεν είναι ο πατερούλης του δημοσίου όπως είχαμε μάθει στο παρελθόν. Ο Δήμος πρέπει να χρησιμοποιεί όλες αυτές τις ευκαιρίες, να τις κατεβάζει κάτω στο δημόσιο, κάτω στον επιχειρηματία, κάτω στον άνθρωπο ο οποίος βιώνει και ζει και θέλει να κάνει το μέλλον του στον μικρό του τόπο, στην μικρή του κοινωνία και να του δίνει την προοπτική μέσα από όλα αυτά. Ξεχάστε αυτές τις παλιές πρακτικές. Αλλάξανε τα πράγματα. Η Ελλάδα έχει έρθει τούμπα. Πρέπει να το καταλάβουμε. Και μην επιμένω, μην ακούτε παραγωγισμούς. Το είπα και προηγουμένως, να το παραλάβω και τώρα θέλω να είμαι ξεκάθαρος απέναντί σας. Υπάρχουν 50-60 άνθρωποι απάνω στο νησί. Καλός ή κακός εννοούμενοι,
η ιστορία θα κρίνει, οι οποίοι στις εκλογές εμφανίζονται, δίνουν κατευθύνσεις, δίνουν παραγωγισμούς, αυτοί περνάνε καλά και οι άλλοι 7.000 ζορίζονται. Και πηγαίνουν πέρα στην Αθήνα, σήμερα οι αγριώτες, γιατί έχουν πάρα πολλά κτίσματα, δεν μπορούν να πληρώσουν τον ένθια και κοιτάζουν τι θα κάνουν και πώς θα προχωρήσουν. Εδώ υπάρχει λοιπόν η δυνατότητα να μπορέσουμε να προχωρήσουμε το κομμάτι όχι του αγροτικού τομέα, αλλά και του τομέα που έχει να κάνει με τον τουρισμό που άπτεται στη δικιά σας περιοχή. Μιλούσα με ένα φίλο και μου είπε ότι το Μπατζή θέλει 75.000 κυβικά τον Αύγουστο. Υπάρχουν τρεις γεωτρήσεις. Ποια γιατί σήμερα. Θέλω να έχω άποψη. Όταν μιλάω, θέλω να έχω άποψη να τα δω τα πράγματα με το όνομά τους. Και να μου τα λέτε με το όνομά τους και να δω ακριβώς τι συμβαίνει. Ποια γίνεται στις γεωτρήσεις. Είδα λοιπόν σημεία τα οποία το δίκτυο από το 1980, αν θυμάμαι καλά, είναι σαθρό και έχει βγει έξω. Επιτρέπεται 1980 και να, το δίκτυο να παραμένει έτσι. Και γιατί το λέω. Στα πολλά ταξίδια που κάνω πάνω κάτω, έτυχε μία φορά να μην έχω αυτοκίνητο και πήρα, θα σας το πω επώνυμα, όχι ανώνυμα. Δεν μπορώ να μιλάω ανώνυμα εδώ. Μιλάω πάντα επώνυμα και μιλάω πολιτικά. Πήρα λοιπόν τον Γιώργο τον Μαζόρα, ο οποίος είναι και πρόεδρος των Φελό. Και μιλούσαμε λοιπόν και του έλεγα πώς πάνε τα πράγματα και μου λέει ο Γιώργος, έχουμε πρόβλημα, δεν έχουμε δίκιο. Και μου λέει, γιατί δίκιο εγώ δεν έχει. Γιάννη τον Πετράκη. Όχι, όχι, όχι. Το Μαζόρα πήρα. Το Γιαννούλη. Γιαννούλη, το παίρνεις. Γιαννούλη, συγγνώμη. Άνω Γάβρο, το παίρνεις από συγγνώμη, παιδιά. Συγχωρέστε. Λοιπόν, διότι από ό,τι βλέπετε, πάω από στήθους. Λοιπόν, και κάνω και λάθη. Ευχαριστώ για την διόρθωση. Του λέω, γιατί. Μετά μαθαίνω ότι αυτός ο άνθρωπος είναι μαζί με τον συνεργάτη του Θεοδόση. Του λέω, σου πω από το πλήρω. Γιατί δεν μπορείτε να κάνετε τα απλά πράγματα. Ένα δίκτυο, δεν έχω λεφτά. Του λέω, έχεις κινητό, μου λέει, ναι. Άνοιξε το κινητό τόσο, όταν θα φύγω από εδώ, δες μέσα και κάνει δήμος πάρου, 3.200.000 ευρώ, έργο το οποίο έχει πάρει από πόρους, από τις δημόσιες επενδύσεις και αλλάζει τα δίκτυα στην πάρα. Πάμε παρακάτω. Μιας και είπα τα δίκτυα. Εντάξει, σας είπα το κομμάτι του προγραμματισμού και των εργοδοτήσεων. Λοιπόν, σε ό,τι αφορά το άλλο εξαιρετικό κομμάτι το οποίο θα πρέπει να υπάρξει άμεσα στο Δήμο Άνδρων, από το 2002 που το είχα αφήσει εκεί, δυστυχώς δεν το εφάρμοσε κανείς, είναι η δημιουργία μιας δημοτικής επιχείρησης, ίδρυψης και αποχέτευσης. Ρωτήστε γύρω-γύρω στην Ελλάδα ολόκληρη πώς λειτουργούν αυτή τη στιγμή οι άλλοι δήμοι έχοντας αυτές τις επιχειρήσεις σε εργαλεία, προσλαμβάνοντας κόσμο από την τόπιο και εργαζόμενοι ανά πάσα ώρα και στιγμή και ανταποκρινόμενοι σε ένα καθεστώ άμεση παροχή υπηρεσιών. Ο κ. Κοταξής είναι ακαδημαϊκός, θα μου το επιβεβαιώσει σίγουρα. Δυστυχώς είμαστε από τους ελάχιστους Δήμους που δεν έχουν δημοτική επιχείρηση ήρευση αποχέτευση. Έχουμε ένα βιολογικό. Λοιπόν. Έχετε γίνει, ωραία. Λοιπόν, τα ινισιωτική Δήμη έχουν τις δημοτικές επιχειρήσεις. Έχουμε λοιπόν ένα βιολογικό και ένα δεύτερο κάτω στο πόρτιο, ο οποίο υπολειτουργεί. Και οι υπόλοιποι πώς θα λειτουργήσουν, τα δίκτυα πώς θα λειτουργήσουν, αυτά τα πράγματα που σας είπα πώς θα γίνουν. Δεν μπορούν να γίνουν μόνο με τους δημόσιους υπάλληλους. Πρέπει να υπάρξει λοιπόν η νέα εκδοχή, την οποία νέα εκδοχή λέω για την άνθρωπο, η οποία εφαρμόζεται αλληλεπώς εδώ και τόσα χρόνια στις άλλες περιοχές της Ελλάδος και δεν έχουν ανακαλύψει αυτή τώρα την τροχό και πάνω που θα πούμε εμείς. Είναι πράγματα τα οποία τα κάνουμε. Πάμε να σα πω κάτι που αφορά τη δικιά σας περιοχή. Του τουριστικού μπατσιού. Μελέτη το μηχανική της περιοχής σε ό,τι αφορά το κάνει του μπατσιού. Παλιά θυμάμαι, πρέπει να ήταν το 10 που μιλούσανε για τον γεωλόγο του Λέκα. Έγινε. Ωραία. Γίνονται και ατυχίες της. Τι να κάνουμε. Αλλά θα πρέπει να τις διορθώνουμε. Λοιπόν, πόσα χρόνια πρέπει να περάσουμε να διορθώσουμε αυτές τις ατυχίες. Πόσα. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Μα η ζωή τρέχει. Άρα λοιπόν, είδα το πολιτικό φυλάδιο του Ατομικού Θεοδόσιου, το οποίο είναι, αν δεν κάνω λάθος, 8 σελίδες. Λοιπόν, έχει 19 προσωπικές φωτογραφίες και έργα τα οποία έχουν επιτελεστεί. Κάποια έχουν επιτελεστεί και κάποια δεν έχουν επιτελεστεί. Πρέπει να δούμε
τόσο προσωπογραφία ούτε στο Hollywood. Βάλε, βάλε, έλα, παιδί μου. Βάλε, έχεις κάνει, βγαίνεις. Αλλά όχι τόσο Hollywood. Συγγνώμη. Εκείνο λοιπόν το οποίο αναγκαίθηκε μέσα από αυτή την εφημερίδα είναι ότι εντάχθηκε σε ένα πρόγραμμα ειδικού σκοπού όπου θα περιλαμβάνει, λέει, την επίλυση των προβλημάτων που υφίστανται στην κοινωνική υποδομή, καθώς και της ακτομηχανικής μελέτης που ανέφερα, της διθορυπής και διαμόρφωση μιας μαρίνας 60 θέσεων. Θα. Εγώ κάνω 4 χρόνια και έκανα έργα. Εδώ θα. Πάμε στο θα. Λοιπόν, σε ό,τι αφορά την ίδρυψη του Μπατσίου, χρειάζεται αλλαγή. Μην το επαναλάβω, το είπα. Τελείωσε. Σε ό,τι αφορά τον βιολογικό, πρέπει να γίνει ένας βιολογικός εδώ και μπράβο τους που το έχουν κάνει. Ελπίζω να έχουν προχωρήσει τις μελέτες, να βρούμε και τίποτα μελέτες. Πήγα στον απολογισμό που έκανε στο Πρέσιντερ στα 2,5 χρόνια και πήγα και στον απολογισμό εδώ πέρα μέσα. Η λογογράφος δεν είχε δει και μου λέει: δεν ξέρετε τι έχουμε κάνει εμείς και δεν είσαστε παρόν στους απολογισμούς. Λοιπόν, εγώ ήμουν παρόν στους απολογισμούς. Στέφανε, σε κούρασα. Όχι, όχι, πρέπει να πω. Ωραία. Λοιπόν, τώρα, υπάρχει κι άλλο ένα πρόβλημα σε ό,τι αφορά τον δρόμο. Το δρόμο. Δεν θα έρθει να το λύσει ο Δήμαρχος. Ο Δήμαρχος θα έχει όλα τα εργαλεία τα οποία χρειάζονται, ούτως ώστε η τοπική κοινωνία να αποφασίσει. Τα τοπικά συμβούλια τα οποία υπηρετούν με την άποψη ότι θα πρέπει να είναι ανεξάρτητα, δεν έχουν κανένα λόγο να καπηλώσουν τις τοπικές κοινωνίες. Εγώ προσωπικά δεν σκέφτομαι να κατεβάσω τοπικά συμβούλια σε όλες τις περιοχές. Όπου εκεί μπορεί να γίνει, καλώς. Όπου δεν μπορεί να γίνει και χωρίς να δημιουργεί εντάσεις στην τοπική κοινωνία, πάλι καλά, κανένα πρόβλημα. Άρα λοιπόν είναι θέμα της τοπικής κοινωνίας να πάρουμε τις εισηγήσεις από κάτω και θα δούμε ακριβώς τι μπορούμε να κάνουμε για να μην υπάρχει αυτό το τεράστιο θέμα το οποίο σας ταλανίζει αρκετά χρόνια. Έγινε κάτι, μπορεί να μην δούλεψε σωστά την εποχή που το σχεδίασαν κάποιοι. Μπορεί καλώς να το σχεδίασαν οι άνθρωποι, αλλά η ζωή δείχνει και κάποια πράγματα που θα πρέπει, αν μη τι άλλο, να τα διορθώσω. Εγώ είμαι ανοιχτός να διορθώνω πράγματα και να κάνω δουλειά και έργο και να αποδίδω στην κοινωνία αυτά που πρέπει και όπως πρέπει. Μου είπαν και επαναλαμβάνω ότι ο δρόμος πρόσβασης που υπάρχει προς το γήπεδο είναι προβληματικός. Πρέπει να το δούμε. Σκιαγραφώ και μόνο ορισμένα θέματα για να μην κουράσω άλλα. Άλλο εσά. Λοιπόν, νομίζω ότι εκτός από τον καθορισμό τα υπόλοιπα να σας πω και κάτι άλλο που έχει να κάνει. Καλύτερα στην Ιδρούσα, ανεξάρτητα αν αυτή τη στιγμή είμαι στο Βατσί, οφείλω να το ξεκαθαρίσω, σε ό,τι αφορά μία επένδυση που έχει γίνει στο κάμπο του Γαβρίου. Εκεί λοιπόν, λόγω της έλλειψης ακριβώς αυτού που είπα προηγουμένως του Γενικού Πολιτιστικού Συνδυασμού, ο άνθρωπος ζήτησε από τις υπηρεσίες της, τόσο του Δήμου όσο και του Επαρχείου, να προχωρήσει και να κάνει μια διαδικασία σε ό,τι αφορά τα συλλόγια. Οι υπηρεσίες λοιπόν δώσανε αυτά που πρέπει να δώσουν τα έγγραφα, ο άνθρωπος τα έκανε εκεί πέρα και τώρα λοιπόν έχει συμβεί το πολύ κλασικό ελληνικό θέμα. Κάποιοι λοιπόν έχουν αντιδράσει και έχουν προσφύγει στο Συμβούλιο Επικρατείας. Όπως έγινε και την άλλη φορά, όταν προσέφηκαν στο Συμβούλιο Επικρατείας, στον Κάρλο Σταρά, για τον βιολογικό της χώρας, το ξέρω πάρα πολύ καλά. Πέρασαν χρόνια πολλά, βγήκε λοιπόν η απόφαση σε ό,τι αφορά την από εκεί πλευρά. Αναφέρομαι, τελικά το έργο δεν έγινε και ολοκληρώθηκε η κατάσταση και έμεινε ο Κάβος Θεράς ανέπαφος. Τώρα λοιπόν, εφόσον έχουν προσφύγει οι άνθρωποι, διότι και εκτιμούν ότι τους ενοχλεί, λοιπόν, εκείνο το οποίο θα συμβεί είναι να βγει η απόφαση από το Συμβούλιο Επικρατείας. Ένα τελευταίο έγγραφο που έχω και το υποδηλώνει αυτό, γιατί εγώ πάντοτε μιλάω με έγγραφα, δεν μιλάω, άκουσα, μου είπαν, πληροφορήθηκα, έχω ένα φίλο μηχανικό και το ερμηνεύει έτσι, ή ένα δικηγόρο ότι είναι αυτή η οικονομική εκδοχή. Υπάρχει λοιπόν ένα έγγραφο το οποίο βγήκε στις 27 Φεβρουαρίου του 2019 με αριθμό πρωτοκόλλου 142 και λέει απάντηση σε αίτημα που έχουν βάλει προφανώς κάποιοι και λέει κατόπιν των Α και Β σχετικών σας ενημερώνουμε ότι μέχρι σήμερα δεν υπάρχει στην Ίσο Άνδρο καθορισμένη βιομηχανική ζώνη. Ποιος το είπε? Οι άνθρωποι προσέφηκαν, ο επενδυτής που έχει βάλει τα λεφτά του ή το σύστημα. Το σύστημα αυτό. Και δεν το λέω επειδή μπορεί να εξυπηρετήσει κιόλας. Έχει συμβεί κατά κόρο. Άρα λοιπόν τι πρέπει να κάνουμε? Πρέπει να κάνουμε κάτι πολύ απλό. Σε εμάς να πάρουμε όλα τα φέκτα που υπάρχουν, αν μη τι άλλο σε πρώτη φάση,
εφόσον δεν έχουμε εφαρμόσει το γενικό πολιτικό σχεδιασμό, να τα κωδικοποιήσουμε, να τα αναρτήσουμε στο διαδίκτυο, να τα δώσουμε στο Σύλλογο Μηχανικών, να τα δώσουμε στους ανθρώπους που κάνουν τις μεταβιβάσεις στα υποφυλακία και τα υπόλοιπα, ώστε ο πολίτης να είναι ενημερωμένος, να ξέρει ακριβώς τι γίνεται πάνω στον χώρο. Δεν μπορεί να υπάρχει ένας μπάρμπα στην κορώνη πάντοτε. Λέγανε λοιπόν από την κεντρική διοίκηση ότι θα σταματήσουν το κορώσιμο και τα υπόλοιπα. Τίποτα δεν έχουν κάνει. Σας πληροφορώ, τίποτα απολύτως. Θα έχουν κάνει τρεις φορές χειρότερα. Μας λένε αυτοδιοικητικούς. Δεν είμαστε αυτοδιοικητικοί. Πετερόφατοι είμαστε. Λεφτά μας δίνουν αυτοί όταν αποφασίσουν, διότι δίνουν στον Δημήτρη, ας πούμε, γιατί είναι καλός, διότι είναι φίλος ή κομματικός, και δεν δίνουν, ας πούμε, μετά στον Κώστα. Έχει συμβεί κατά κόρο. Γιατί, ας πούμε, αναρωτιούνται κάποιοι μέσα στη χώρα, μα βρε παιδί μου, πήγανε και κάνανε μια σχολή ναυτικών δοκίμων στην Κάλυμα. Εφόσον είχαν μπάρμπα στην κορώνη. Είχαμε εμείς, δεν είχαμε. Κάναμε καλές δημόσιες σχέσεις, προσπαθήσαμε να κάνουμε πράγματα. Δεν κάναμε. Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο που λέει ο Θεοδόσης, και μπράβο που το έκανε. Εγώ μου αρέσει να είμαι δίκαιος. Λοιπόν, τον βοηθήσανε άνθρωποι από τον εφοπλισμό. Πάρ τους όλους αυτούς. Κάν τους τα δέοντα ό,τι χρειάζεται. Μου λέγανε παλιά στη χώρα ότι έστεινα πρωτομές. Το έκανα. Άμα μπείτε μέσα στην πλατεία, έστεινα πρωτομές για να τιμήσω αυτούς τους ανθρώπους που διαχρονικά έχουν την καταγωγή τους από την Άνδρο και ταυτόχρονα έχουν υπηρετήσει αυτόν τον τόπο. Δεν είναι ανάγκη, επειδή δεν είναι στο Βατσί, στο Κόρφο, στο Πάμε και τον Επιτάλλο. Οι οικογένειες των εμπειρικών έχουν φτάσει στο πιο απότατο σημείο του νησιού και έχουν κάνει χορηγίες. Αυτούς τους ανθρώπους τους αφήνεις να περνάνε. Δεν τους αφήνεις να περνάνε, άλλοι τους δημιουργούν. Και εμείς τους έχουμε εδώ και τους δίνουμε σημασία. Δεν είμαι θειασότης του κεφαλαίου. Μην φανταστείτε, μην το πάμε στην άλλη πάντα. Είμαι θειασότης της άνθρωπος. Αυτό προσπαθώ να σας πω. Είμαι θειασότης του το νησί να πάει μπροστά μαζί με εσάς. Αλλά με όλους εσάς. Όχι μόνο με μένα και μια ομάδα, ας πούμε, οι οποίοι αύριο θα είναι οι δημοτικοί σύμβουλοι και θα ελέγχουν και να κάνουν τα δίκτυα. Όχι, είναι οι υπηρέτες του τόπου. Εγώ μπορώ να σας πω κι άλλα πράγματα. Με όλο το σεβασμό και την ειλικρίνεια που μου διέπει, θα σταματήσω εδώ. Θα σας ακούσω και στο μέτρο του δυνατού που μου επιτρέπει το δικό μου μυαλό και εμπειρία μου, θα σας απαντήσω. Θα σας ευχαριστώ καταρχάς. Κώστα, θέλει κάποιος να μιλήσει, πέρα το μικρόφωνο. Δύο λεπτά. Να δώσω το μικρόφωνο. Αν έχετε καλοσύνη να σας γνωρίζω, γιατί κάποιος δεν σας γνωρίζω όλους. Αν έχετε καλοσύνη, να μου λέτε και το...